Ελάτε να πάμε Κωνσταντινούπολη, να πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο Νανούρη. Εδώ είναι ο συνάδελφος. Καλώς τον Νικόλα. Καλημέρα Νίκο, πώς είσαι? Καλημέρα σας. Συνηθισμένοι και εμείς με τον Ολυμπιακό. Μπορούμε να πούμε. Άλλα χαμόγελα. Άλλο, τα βλέπεις. Ξενύχτησε μέχρι και η πόλη. Τα βλέπεις. Νίκο, εντάξει, αγώνα, όλα καλά. Έτσι. Όλα καλά. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε εδώ. Αν και βλέπουμε σήμερα βρέχει στην Κωνσταντινούπολη, πώς είναι ο καιρός? Προκαιρήμενα σήμερα από χθες το βράδυ, μέχρι και σήμερα και λίγο κρύο. Mm-hmm. Σαββατοκύριακο όμως βελτιώνει το καιρός. Έτσι λέει. Μάλιστα. Με τι θα ξεκινήσουμε, Νίκο? Είχαμε χθες την ενημέρωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Άμυνας, την τακτική ενημέρωση, την εβδομαδιαία. Και εκεί ο εκπρόσωπος ρωτήθηκε για τα ελληνοτουρκικά και για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αν έχει κλειδώσει συγκεκριμένη συνάντηση για τέλη Απριλίου στην Αθήνα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας, ο Ζεκιάκ Τούρκ, αναφέρθηκε τη θετική ατζέντα που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Δίνουμε έμφαση, δήλωσε χαρακτηριστικά αυτή την περίοδο, στη διατήρηση θετικού διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, μια ειλικρινής και επικοδομητική σχέση. Έχοντας ως προσέγγιση τη λύση, είναι προς το συμφέρον και δύο χωρών. Γι' αυτό και η Τουρκία δίνει και μεγάλη έμφαση στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και στις συζητήσεις που θα γίνουν, το θεωρεί μια σημαντική ευκαιρία ώστε να συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και γι' αυτό επιβεβαίωσε ότι προτέλη Απριλίου θα γίνει αυτή η συνάντηση. Θα προηγηθεί βεβαίως και η επίσκεψη του κυρίου Φραγκογιάννη 15 Απριλίου στην Άγκυρα για θέματα οικονομικής συνεργασίας. Ωστόσο, είναι ένα σημαντικό βήμα το οποίο αναφέρεται και από το Υπουργείο Άμυνας. Ωστόσο, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, μπορεί η Τουρκία να κάνει κάποια αποφασιστικά βήματα όσον αφορά τη διατήρηση του διαλόγου και του θετικού κλίματος που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ωστόσο, δεν θα παραδώσει, δεν θα εφορήσει τα εθνικά της δικαιώματα, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Νίκο, πάμε λιγάκι τώρα να μας πεις για αυτές τις νέες αναφορές του Γκιουλέρ σχετικά με τη γαλάζια πατρίδα. Τι ακριβώς είπε? Ναι, είχαμε το θετικό κλίμα που είπαμε νωρίτερα. Ο Γιασάρ Γκιουλέρ, ωστόσο, επιμένει στη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας. Έκανε μια ομιλία σε αξιωματικούς και όπου δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζονται να εξοπλίζονται με εγχώρια μαχητικά, προστατεύοντας, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την εδαφική ακεραιότητα, αλλά προστατεύοντας και τη γαλάζια πατρίδα. Είναι μια ρητορική όπου μπορεί να είχαμε τη διακήρυξη των Αθηνών, αλλά δεν λείπει από αρκετούς Τούρκους αξιωματούχους και από τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο. Είχαμε ακούσει και ακούμε για ακόμα και τη γαλάζια πατρίδα. Εμένα μου κάνει περισσότερο εντύπωση το εξής. Με εγχώρια μαχητικά είπε. Εννοώντας το μαχητικό Καν, το οποίο έχει κάνει την πρώτη δοκιμαστική πτήση. Το οποίο θα είναι έτοιμο το 30. Το 30 ακριβώς. Το 30 λένε όλοι οι αναλυτές. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει επικεντρωθεί ιδιαίτερα η Τουρκία. Μάλιστα, και χθες το Υπουργείο Άμυνας δήλωνε χαρακτηριστικά ότι τα F-35 δεν τους ενδιαφέρουν πλέον τόσο πολύ. Το μόνο που τους ενδιαφέρουν είναι να πάρουν τα χρήματα που έχουν δώσει, καθώς η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι το μαχητικό Καν. Τώρα, όσον αφορά τη γαλάζια πατρίδα, είναι μια ρητορική την οποία τη βλέπουμε συνέχεια και από τη διακήρυξη των Ελλήνων. Και καθώς έχουμε δει και την αντιπολίτευση να κατηγορεί τον Τούρκο πρόεδρο και την κυβέρνησή του ότι μετά τη διακήρυξη των Αθηνών ουσιαστικά έχει παραδοθεί, έχει εγκαταλείψει την γαλάζια πατρίδα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.